Χαίρετε, Εν Κυρίω Πάντοτε, αγαπητοί Εν Χριστό αδελφοί, καλώ ήλθατε σε μία ακόμη εκπομπή μα και με τη βοήθεια του Θεού σήμερα συνεχίζουμε τι ευλογημένε μα εκπομπέ για το πνευματικό μα αυτό οδυπορικό στα άγραντα πάθη του κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Στην σημερινή μα συνάντηση θα ασχοληθούμε με τα θέματα τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη, οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι θείοι πατέρες, αλληλοδιαδόχος έκτε των θείων Αποστόλων και των Ιερών Ευαγγελίων, παραδεδόκασιν ημίν τέσσαρα τινὰ εορτάζιν. Τον Ιερών Νιπτήρα, τον μυστικών δείπνων, δηλαδή την παράδοση τον καθημάς φρικτών μυστηρίων, την υπερφιά προσευχήν, και την προδοσίαν αυτήν. Την Μεγάλη Πέμπτη δηλαδή οι Θεοφόροι Πατέρες θέσπισαν βασιζόμενοι στις Ιερές Γραφές και στις Αποστολικές Διαταγές να εορτάζουμε τέσσερα γεγονότα. Πρώτον, τον Ιερό Νυπτήρα όπου ο Χριστός έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του. Δεύτερον, τον Μυστικό Δείπνο δηλαδή την παράδοση της Θείας Λειτουργίας. Τρίτον, την υπερφιά προσευχή και την αγωνία στον κήπο της Γευσημανή και τέταρτον, την προδοσία του Ιούδα και την σύλληψη του Χριστού. Την Αγία και Μεγάλη Τετάρτη ο Χριστός δεν μετέβη καθόλου στο ναό, αλλά παρέμεινε στην βιθανία προσευχόμενος στο όρο των ελαιών. Είχε πει μαθητάς του όταν τελείωσε την διδαχή του περί της μελούσης κρίσεως, πρέπει να γνωρίζετε ότι μετά από δύο ημέρες γίνεται το Πάσχα των Ιουδαίων και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί ή στο Σταυροθήνε. Ο εορτασμός του Πάσχα ξεκινούσε την πέμπτη ημέρα της εβδομάδος και διαρκούσε επτά ημέρες. Την Παρασκευή το μεσημέρι γινόταν μεγαλοπρεπής θυσία στο ναό κατά την οποία με επισημότητα θυσιαζόταν από τους ιερείς ο ετήσιος αμνός, ένα αρνί δηλαδή ενός έτους ενιάυσιος αμνός. Και το εσπέρας σε όλα τα σπίτια παρετήθετο πλούσιο δείπνο κατά το οποίο έτρωγαν άζυμο άρτο. Ο Χριστός όμως έφαγε ένζυμο άρτο την Μεγάλη Πέμπτη. Άζυμο άρτο έτρωγαν από την Παρασκευή. Οι μαθητές ρώτησαν τον διδάσκαλο την πρωία της Μεγάλης Πέμπτης που θέλει να ετοιμάσουν το δείπνο του Πάσχα. Ο Ιησούς είπε σε αυτούς «Πηγαίνετε στην πόλη» ήσαν στην πιθανία τότε και εκεί θα συναντήσετε έναν άνθρωπο να κρατάει μία ιδρία, μία στάμνα με νερό. Ακολουθήστε τον και μπείτε μαζί με αυτόν στο σπίτι και στον οικοδεσπότη του σπιτιού πείτε να σας δείξει το μέρος όπου θα ετοιμάσετε το δείπνο. Αυτός που κρατούσε τη στάμνα αυτή ήταν ο Ζεβεδαίος, ο πατέρας του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Αλλά δεν του είπε ο Χριστός ευθέως, πήγαινε στα Ιεροσόλυμα να βρει τον πατέρα σου, αλλά το είπε με πλάγιο τρόπο για να μην ακούσει ο Ιούδας που θα πάνε να φάνε το τελευταίο δείπνο και φέρει τους χιλιάρχους και τη σπήρα και συλλάβουν τον Χριστό πρωτού παραδώσει το μυστήριο της θεία Ευχαριστίας. Μετέβησαν λοιπόν οι δύο μαθητέ Ιωάννης και Πέτρος και έπραξαν ό,τι ακριβώς τους είπε ο Ιησούς. Βρήκαν τον άνθρωπο με τη στάμνα, καθώς και τον οικοδεσπότη, ο οποίος τους οδήγησε στο ανώγειο της οικίας. Εκεί υπήρχε τράπεζα φαγητού με όλα τα απαιτούμενα. Οι δύο μαθητές ξεκίνησαν να ετοιμάζουν ό,τι ακόμη χρειαζόταν για το δείπνο. Την εσπέραν έφτασε ο Ιησούς μαζί με τους άλλους μαθητές και κάθισαν όλοι στην τράπεζα. Πρωτού αρχίσει το δείπνο και αφού κάθισαν όλοι, σηκώθηκε ο Κύριος, πήρε νερό σε έναν νυπτήρα, σε μία λεκάνη δηλαδή, και ξεκίνησε να πλύνει τα πόδια των μαθητών του και τα σκούπιζε με μία πετσέτα πρώτα έπλυνε τα πόδια του Ιούδα, ο οποίος καθόταν με περισσή ανέβεια. Έπειτα πήγε στον Πέτρο, ο οποίος στην αρχή αρνήθηκε, αλλά κατόπιν έκανε υπακοή στον διδάσκαλο. Και ήθελε με αυτόν τον τρόπο να τηρήσει και την επικρατούσα συνήθεια, όπου οι Εβραίοι πριν το φαγητό έπλαιναν πάντα τα πόδια τους, αλλά να δώσει σε αυτούς παράδειγμα ταπεινοφροσύνης διότι γνώριζε ότι στην ψυχή των μαθητών του υπήρχαν ακόμη ίχνη φιλοδοξίας και πρωτοκαθεδρίας. Του είπε ότι εάν εγώ, ο διδάσκαλος και κύριος, έπραξα κατά αυτόν τον τρόπο, πολλό δε μάλλον εσείς αναμεταξύ σας. Και μετά από αυτά το δείπνο ξεκίνησε. Κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο διδάσκαλος ομιλεί προς τους μαθητάς περί ταπεινοφροσύνης, αγάπης και αυτοθυσίας. Έξαφνα και με κάποια ψυχική ταραχή τους λέγει «Σας βεβαιώνω ότι ένας από εσάς θα με προδώσει». Ο λόγος αυτός έπεσε ως κεραυνός ενεθρία αναμέσων των μαθητών, οι οποίοι παρατηρούσαν με αμηχανία ο ένας τον άλλον και ρωτούσαν «Μήπως είμαι εγώ, Κύριε» ο Ιησούς δεν απάντησε. Ο Πέτρος τότε παρεκάλεσε τον Ιωάννη να ρωτήσει τον Ιησού ποιος θα τον προδώσει και ο Ιωάννης, ο οποίος καθόταν δίπλα από το Χριστό, έσκυψε στο στήθος του και τον ρώτησε στο αυτή ποιος είναι αυτός που θα τον προδώσει και ο Ιησούς του είπε χαμηλόφωνα «Είναι εκείνος στον οποίον θα δώσω ψωμί αφού το βουτήξω μέσα στο πιάτο» και του το είπε χαμηλόφωνα για να μην ακούει ο Πέτρος, ο οποίος ως παρορμητικός που ήταν θα έκανε επίθεση στον Ιούδα. Προσέφερε ο Χριστός το ψωμί στον Ιούδα ενώ συγχρόνως του έλεγε «Ότι έχεις να κάμεις, κάμε το το ταχύτερον». Ο Ιούδας αμέσως ανεχώρησε και από τις στιγμή εκείνης αποχωρίστηκε πλέον οριστικά από τον κύκλο των μαθητών του Χριστού. Από τη στιγμή εκείνη εισήλθε ο σατανάς στον Ιούδα. Τον πήραζε βέβαια και νωρίτερα, αλλά τώρα μπήκε και κατοίκησε για τα καλά μέσα του. Και λέει το Ευαγγέλιο ότι όταν έφυγε από το υπερόο, ειν δε νίξ, ήταν νύχτα. Και τη βλέπετε ότι αυτές οι άνομες δουλειές γίνονται τη νύχτα. Και πήγε στους αρχιερείς για να εισπράξει τα τριάκοντα αργυρά νομίσματα, τα χρήματα της προδοσίας κατά του διδασκάλου. Μετά από την αναχώρηση του Ιούδα, ο Χριστός πήρε και ευλόγησε το ψωμί. Το έκοψε σε θεμάχια και το μοίρασε στους μαθητάς του λέγοντας «Λάβετε φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου». Έπειτα αφού πήρε ένα ποτήρι με κρασί, ανέπεμψε δέηση ευχαριστίας προς τον Θεό Πατέρα και το έδωσε στους μαθητάς του λέγοντας «Πίεται εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου το της καινής διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών». Και με τον τρόπο αυτό ο Κύριος συνέστησε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας το οποίο είναι για εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς το κεντρικό σημείο της λατρείας μας προς Αυτόν. Αφού τελείωσε το δείπνο, ο Ιησούς έκανε την τελευταία του αποχαιρετιστήρια διδαχή προς τους μαθητάς. Νην εδοξάσθη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάσθη εν αυτό. Τώρα δοξάστηκε ο Υιός του ανθρώπου, ο Χριστός δηλαδή, και ο Θεός θα δοξαστεί μέσω αυτού. Μετά από λίγο αποχωρίζομαι από σας και πηγαίνω εκεί όπου εσείς δεν μπορείτε να έλθετε. Σας αφήνω όμως, παιδιά μου, μία καινούργια εντολή. Να αγαπάτε αλλήλους. Όπως εγώ σας αγάπησα, έτσι κι εσείς να αγαπάτε αλλήλους. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Και με τον τρόπο αυτό, θα ξεχωρίζετε ότι είστε μαθητές μου. Στο σημείο αυτό διέκοψε ο Πέτρος τον Χριστό λέγοντας «Κύριε, γιατί είπες ότι όπου υπάγεις εσύ δεν μπορούμε εμείς να έλθουμε. Εγώ θα σε ακολουθήσω. Είμαι πρόθυμος ακόμη και τη ζωή μου να θυσιάσω για σένα». Και ο Ιησούς του απάντησε «Σου λέγω Πέτρε ότι αυτή τη νύχτα Προτού ο Αλέκτορ φωνήσει, προτού λαλήσει ο Πετινός δηλαδή, θα με αρνηθείς τρεις φορές. Εκεί όπου εγώ υπάγω βεβαίως δεν μπορείτε να με ακολουθήσετε, αλλά μη ταρασέσθω η μόνη καρδία. Πιστεύετε εις εμέ και εις τον Θεόν, δεν θα σας εγκαταλείψω. Ό,τι ζητήσετε εν το ονόματί μου, σας λέγω ότι θα εκπληρωθεί. Εάν τηρείτε τις εντολές μου θα παρακαλέσω τον Πατέρα να στείλει σε εσάς παράκλητον άλλον το πνεύμα της αληθείας, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα, για να μένει πάντοτε μέσα σας και να σας βοηθά. Αυτό το πνεύμα το Άγιο θα σας φωτίσει για όλα όσα σας δίδαξα και τότε θα κατανοήσετε το νόημά τους» ο κόσμος θα σας μισήσει και θα σας διώξει όπως εδίωξαν εμέ και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων ή εμέ εδίωξαν και εμάς διώξουσι θα σας κάνουν από συναγώγους. αλλά σεις γνωρίζετε πλέον ότι στάλθηκα στον κόσμο από τον πατέρα και τώρα πορεύομαι πάλι προς τον πατέρα και τίποτε δεν θα σας φοβήσει να το διακηρύξετε όταν θα σας οδηγήσουν στα δικαστήρια, μην φοβηθείτε και μην σκεφτείτε τι θα πείτε ως απολογία. Το Άγιο Πνεύμα θα μιλάει από μέσα σας. Στο σημείο αυτό, οι μαθητές διαβεβαίωσαν τον Κύριο περί αυτών και είπαν «Ναι, πιστεύουμε ότι από το Θεό στάλθηκες και ήρθες στην γη». Τότε ο Ιησούς σήκωσε τους οφθαλμούς του προς τον ουρανό και είπε «Πάτερ, ελίληθεν η ώρα, δόξα σου τον ιόν, είνα και ο ιό δοξάσισε. Οι μαθητέ είναι έτοιμοι. Καθώς απέστειλα σε με εις τον κόσμον, καγώ απέστειλα αυτούς». Μετά από την ομιλία, βγήκαν όλοι από το σπίτι αυτό όπου έγινε ο μυστικός δείπνος και κατευθύνθηκαν έξω από την πόλη, στο όρο των ελαιών, στον κήπο της Γεθσιμανή. Όταν ο Ιησούς μαζί με τους μαθητάς του έφτασαν στο όρο των ελαιών, ήταν περίπου μεσάνυχτα και μπήκαν στον κήπο Γεθσιμανή, όπου συχνά μετέβαινε ο Ιησούς μετά των μαθητών του για να προσευχηθεί. Αυτό βεβαίως το γνώριζε και ο Ιούδας ο Ιησούς παρακάλεσε τους άλλους μαθητές να καθίσουν σε ένα μέρος και πήρε τους τρεις μαθητάς, τον Πέτρο και τους δύο Ιούς Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και προχώρησε πιο βαθιά μέσα στον κήπο και τους λέει «Περίληπος είναι η ψυχή μου μέχρι θανάτου. Μείνετε εδώ και αγρυπνείτε μαζί μου» και αφού προχώρησε ακόμη λίγο, ξεκίνησε να προσεύχεται και να λέγει «Πάτερ ή δυνατόν εστί, παρελθέτω το ποτήριον τούτο απ' εμού, αλλά ας γίνει όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Πατέρα μου, αν γίνεται να απομακρυνθεί το ποτήρι αυτό από μένα χωρίς να το πιω, ας γίνει όμως το θέλημά σου». Αυτά ο Χριστός μας τα έλεγε και σαν άνθρωπος λένε οι πατέρες, αλλά και με σκοπό να ξεγελάσει τον διάβολο. Για να νομίσει ο σατανάς ότι είναι απλός άνθρωπος και όχι Θεός και έτσι να μην εμποδίσει την εξέλιξη του μυστηρίου του σταυρικού θανάτου. Κατόπιν επέστρεψε ο Χριστός εκεί που είχε αφήσει τους τρεις μαθητάς και τους βρήκε να κοιμούνται. Τους ξύπνησε και τους είπε Σίμων, κοιμάσαι. Δεν μπόρεσε ούτε μία ώρα να αγρυπνήσει. Αγρυπνείτε, γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μην εισέλθετε ει Το μεν πνεύμα πρόθυμων, η δε σάρξ ασθενή. Έχετε υπόψη σα ότι η μεν ψυχή είναι πρόθυμη για πνευματικό αγώνα, αλλά το σώμα είναι ασθενές και αποσύρθηκε πάλι ο Χριστός και συνέχισε την προσευχή του μόνος του και είπε ακριβώς τα ίδια λόγια. Και μάλιστα η αγωνία του είχε φτάσει σε τόσο μεγάλη πίεση που έτρεχαν από το πρόσωπό του έσταζε ο ιδρώτας ο σύθρομ βιέματος λένε οι γραφές. Αφού προσευχήθηκε και δεύτερη φορά ο Χριστός, ξαναγύρισε στους μαθητές και τους βρήκε να κοιμούνται δεν μπορέσατε μία ώρα να συμπαρασταθείτε και να γρυπνήσετε μαζί μου. Εσύ Πέτρε που με διαβεβαίωνες ότι θα είσαι μαζί μου μέχρι τον θάνατο, τώρα κοιμάσαι όπως οι υπόλοιποι. Και ο Χριστός μας αποσύρθηκε πάλι και για τρίτη φορά για να προσευχηθεί μόνος του. Και μάλιστα λένε οι γραφές ότι κατέβηκε άγγελος εξ ουρανού και τον παρηγορούσε ως άνθρωπο. Όταν γύρισε πάλι ο Χριστός, βρήκε τους μαθητές να κοιμούνται. Τα μάτια τους ήταν βαριά από την νύστα. «Κοιμάστε λοιπόν», τους είπε. «Έφθασε η ώρα και παραδίδομαι στα χέρια των εχθρών μου. Σηκωθείτε, ας πηγαίνουμε. Ιδού, έρχεται εκείνος ο οποίος θα με παραδώσει». Και αφού τα είπε αυτά, πέρασε πέρα από τον χήμαρο των κέδρων όπου υπήρχε κάποιος κήπο, και κάθισε εκεί μαζί με τους μαθητές του. Ο Χριστός συνήθιζε συχνά να πηγαίνει στο μέρος αυτό, γι' αυτό και ήξερε τον τόπο αυτό ο Ιούδας. «Κοιμάστε λοιπόν», του είπε, «έφθασε η ώρα και παραδίδομαι στα χέρια των εχθρών μου. Σηκωθείτε, α πηγαίνουμε. Ιδού, έρχεται εκείνος ο οποίος θα με παραδώσει». Πράγματι τη στιγμή εκείνη φάνηκαν φώτα και άνθρωποι πολλοί. Ήσαν οι άνθρωποι των αρχιερέων του συνεδρίου με την συνοδεία Ρωμαίων στρατιωτών με όπλα. Μαζί τους ήταν και τους οδηγούσε ο Ιούδας. Ο Ιησούς προχώρησε μπροστά από τους μαθητάς και ρώτησε «Τι να ζητείτε, ποιον ψάγνετε». «Ιησούν των Ναζορέων», απήντησαν. «Εγώ είμαι», τους είπε ο Ιησούς. Ο Ιούδας του είχε προειδοποιήσει ότι αυτόν ο οποίος θα φιλήσω, αυτός είναι ο Ιησούς συλλάβε τον. Πλησίασε λοιπόν ο Ιούδας, εφίλησε τον Ιησού και του είπε «Χέρε Ραβή». Πριν προχωρήσουν να τον συλλάβουν, ο Ιησούς πρόφθασε και είπε προς τον Ιούδα «Με φίλημα παραδίδει στον ιό του ανθρώπου» και τότε οι στρατιώτες τον συνέλαβαν το Χριστό. Οι μαθητές στέκονταν ταραγμένοι και δεν γνώριζαν τι να κάνουν. Ο Πέτρος όμως έβγαλε το μαχαίρι για να υπερασπίσει τον διδάσκαλο και έκοψε το αυτί ενός υπηρέτου του αρχιερέως που ονομαζόταν Μάλχος. Ο Ιησούς τότε επέπληξε τον Πέτρο. «Πέτρε, βάλε την μάχερά σου στην θήκη της». Έπειτα θεράπευσε το αυτί του Μάλχου και ακολούθησε χωρίς αντίσταση τους στρατιώτες οι οποίοι τον συνέλαβαν. Οι μαθητές φοβήθηκαν και άρχισαν να τρέχουν. Μόνο ο Ιωάννης και ο Πέτρος ακολούθησαν τη συνοδεία αφού μπήκαν ανάμεσα στο πλήθος. Αυτοί που συνέλαβαν τον Ιησού έδεσαν τα χέρια του με δεσμά και τον οδήγησαν αμέσως στην οικία του αρχιερέως Άννα. Αυτός ήταν παλιότερα αρχιερέας, αλλά εκείνο το έτος αρχιερέας ήταν ο γαμπρός του ο Καϊάφας. Ο Άννας ανήκε σε επίσημη οικογένεια, καθώς και στην αίρεση των Σαδουκαίων και είχε μεγάλη επιρροή. Ο Άννας όταν ο Ιησούς οδηγήθηκε ενώπιόν του, ξεκίνησε να τον ρωτά για τους μαθητές και την διδασκαλία του. Ο Ιησούς του απεκρίθη ότι αυτά είναι γνωστά, διότι πάντοτε δημοσίως εκήρυτε. Επομένως, οποιονδήποτε κι αν ρωτούσαν περί της διδασκαλίας του, θα μάθαιναν. Τότε, ένας από τους υπηρέτες του Άννα, εράπησε τον Ιησού και είπε, «Έτσι αποκρίνεσαι στον αρχιερέα». Και ο Ιησούς απάντησε, αν κακός ελάλησα μαρτύρησον περί του κακού, αν όμως ελάλησα καλός, τι με δέρεις. Αν είπα κάτι κακό, απόδειξέ το, αν όμως μίλησα σωστά, γιατί με χτυπάς. Μαζί με αυτούς που μπήκαν στην αυλή της ικιας του Άννα ήταν και ο Ιωάννης, ο οποίος ήταν γνωστός στον αρχιερέα, διότι την οικία που ζούσε ο Άννας του την είχε παραχωρήσει ο Ζεβεδαίος, ο πατέρας του. Ο Ιωάννης τότε παρεκάλεσε την θυρορό να επιτρέψει και στον Πέτρο την είσοδο στην αυλή. Αυτή επέτρεψε αλλά ρώτησε τον Πέτρο «Μήπως και εσύ είσαι ένας από τους μαθητές αυτού του ανθρώπου» «Όχι», απάντησε ο Πέτρος, «δεν είμαι». Κατόπιν την στιγμή που ο Πέτρος στεκόταν κοντά στη φωτιά την οποία είχαν ανάψει στην αυλή για να ζεσταθούν, γιατί ήταν Μάρτιος, 23 του μηνός Μαρτίου, και είχε κρύο ακόμη. Εκεί λοιπόν στη φωτιά κοντά που καθόταν ο Πέτρος, τον ρώτησε κάποιος, «Μήπως και εσύ είσαι μαθητής του» «Όχι, δεν είμαι», απάντησε ο Πέτρος. Αργότερα ένας δούλος του αρχιερέως έκανε την ίδια ερώτηση στον Πέτρο και εκείνος για τρίτη φορά αρνήθηκε. Αυτή ακριβώς τη στιγμή λάλισε ο Πετινός. Ο Πέτρος όταν άκουσε την φωνή του Πετινού θυμήθηκε αμέσως στους λόγους του διδασκάλου. Βγήκε τότε έξω μετανοημένος για αυτό που έκανε και έκλαψε πικρός. Και από εδώ φαίνεται η μετάνοιά του. Στο μεταξύ ο Άνας είχε τελειώσει την προανάκριση του Ιησού και τον έστειλε στον Καϊάφα, ο οποίος ήταν ο αρχιερεύς και πρόεδρος του συνεδρίου. Στην οικία του Καϊάφα είχαν συγκεντρωθεί τα μέλη του συνεδρίου, οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων. Μπροστά λοιπόν σε αυτό το άνομο συνέδριο οδηγήθηκε ο Ιησούς για να διατυπωθεί η κατηγορία εναντίον του και να καταδικαστεί σε θάνατο την καταδίκη του Χριστού την είχαν ήδη προαποφασίσει οι άρχοντες των Ιουδαίων κατά πρόταση του Καϊάφα. Η κατηγορία αυτή έπρεπε να στηριχθεί και επί μαρτύρων. Παρουσιάστηκαν λοιπόν διάφοροι ψευδομάρτυρες αλλά οι μαρτυρίες τους δεν ήσαν τέτοιες ώστε να στηρίξουν την καταδίκη του σε θάνατο. Τέλος δύο άλλοι ψευδομάρτυρες κατέθεσαν τον ακούσαμε να λέγει ότι μπορεί να γκρεμίσει τον ναό και σε τρεις ημέρες να τον ανοικοδομήσει. Αυτό πράγματι το είχε πει ο Χριστός, αλλά συμβολικά και εννοούσε την τρίημερη ταφή του και την ανάστασή του. Ο Καϊάφας λέγει τότε, ακούεις τι σε κατηγορούν; Δεν απαντάς. Ο δει Ιησούς εσιόπα. Ο καϊάφα το λέγει. Σε εξορκίζω στο όνομα του Θεού του Ζώντος. Πες μας, είσαι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Ο Ιησούς απάντησε, εσύ το είπες. Ο Καϊάφας τότε έδειξε πολλή αγανάκτηση για την απάντηση αυτή, έσχισε τα ημάτια του και ανεφώνησε, «Τι ανάγκη πλέον έχουμε από μάρτυρες». Ο άνθρωπος αυτός ευλασφήμισε. Ακούσατε όλοι ότι είπε ότι είναι Υιός του Θεού. Ποια λοιπόν είναι η γνώμη σας. Και όλοι απεκρίθησαν ένοχος θανάτου εστί. Με τον τρόπο αυτό ο Ιησούς καταδικάστηκε νομίμως σε εισαγωγικά κατά την αντίληψη του συνεδρίου. Ο Χριστός όμως τους είπε ότι «Αλήθεια σας λέγω θα με δείτε να έρχομαι καθισμένος επάνω στις νεφέλες του ουρανού» και ξεκίνησαν τότε οι παριστάμενοι να τον κακομεταχειρίζονται. Τον ενέπεζαν, τον έφτιναν, τον χτυπούσαν και του έλεγαν «Προφήτευσον ημίν Χριστέ, ποιος σε χτύπησε». Στην οικία του Καϊάφα κρατήθηκε ο Ιησούς εμπεζόμενος και κακοποιούμενος μέχρι το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής, παραμονής του Ιουδαϊκού Πάσχα. Η καταδίκη του σε θάνατο έγινε γνωστή σε όλη την πόλη. Την έμαθε ακόμη και ο Ιούδας ο προδότης. Ο Ιούδας μεταμελήθηκε για την προδοσία του. Έτρεξε στο συνέδριο και είπε στους αρχιερείς «Αμάρτησα διότι σας παρέδωσα έναν αθώον». Αυτοί του απεκρίθησαν «Τι προσιμάς, σύ όψη». «Τι μας απασχολεί εμάς αυτό» «Είναι δική σου υπόθεση». Ο Ιούδας μετέβη τότε στον ναό και απέριψε εκεί, γύρισε πίσω δηλαδή τα τριάκοντα αργύρια και κατόπιν αυτοκτόνησε. Κρεμάστηκε από ένα δένδρο και επί τρεις ημέρες η ψυχή του δεν έβγαινε. Νόμιζε ο Ιούδας ότι θα πάει στον Άδη και ότι εκεί θα συναντήσει τον Χριστό. Η ψυχή του Ιούδα βγήκε από το σώμα του μετά από την Ανάσταση του Χριστού και μάλιστα εκτός από το ότι κρεμάστηκε έσκασε στα δύο λένε οι γραφές και χύθηκαν έξω τα εντός του. Η απόφαση του συνεδρίου για την θανατική καταδίκη του Ιησού έπρεπε να επικυρωθεί και να εκτελεστεί από τον Ρωμαίο διοικητή της Ιουδαίας, τον Πόντιο Πιλάτο. Το πρωί λοιπόν της Μεγάλης Παρασκευής, αφού οι άρχοντες των λαών συνήχθησαν κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού, απεφάσισαν να παραδώσουν το Χριστό στον Πόντιο Πιλάτο τον ηγεμόνα. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Με τη βοήθεια του Θεού, στην επόμενη εκπομπή μας θα μιλήσουμε για τα γεγονότα της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής. Να είστε όλοι και όλες καλά, Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε!